Πιστεύω από τα μηνύματα και όλα αυτά, από το Facebook, από διάφορα, από τους ψήφους που με φτάσανε μέχρι τον ημιτελικό, ότι ήταν πολύ περήφανοι και οι ομογενείς που είχαν παιδί δικό τους. Και εμείς. Και εσείς. Και εμείς εδώ. Ναι. Ναι. Και ότι πήγα και το πάλεψα αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σου μιλάω ειλικρινά, έτσι, αφού τώρα ανατριχιάζω από συγκίνηση, γιατί μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα που ακούω. Και πραγματικά έχεις δώσει τις εξετάσεις, με άριστα τις έχεις περάσει. Είναι γεγονός αυτό. Άρα και ο πατέρας σου, εδώ που τα λέμε, θα είναι πολύ έτσι φουσκωμένος από καμάρι, έτσι. Εννοείται. Πώς και δεν σε προέτρεψε προς τη βυζαντινή μουσική? Πώς το λέτε αυτό, όχι, αφού είχα και τη χοροδία στην εκκλησία. Βυζαντινή? Ναι, βυζαντινή. Α, έχεις και βυζαντινές. Έχω κάποια. Το παβού γαδέ. Κάποια. Ναι. Κάποια. Ωραία. Είχαμε τη χοροδία που κάναμε και ύμνους, που ήταν το western που λέμε, με αμερικάνικη βάση. Ναι, αλλά είχαμε και ύμνους που ήταν με βυζαντινή βάση. Συμφωνείς με την, με τον τρόπο της, της, της έκφρασης της εκκλησιαστικής μουσικής από τους Αφροαμερικάνους, τους Αφρικανούς, δηλαδή οι μαύροι, για να πούνε μια προσευχή τη λένε τραγουδώντας, ναι, ή ξέρω εγώ χορεύοντας κιόλας ταυτόχρονα? Αυτό νομίζεις ότι είναι υπέρ ή κατά? Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό. Εσύ πώς, γιατί, το κρίνεις? Δεν μπορώ να κρίνω, ανάλογα πόσο ο καθένας έχει μάθει και τι έχει δείξει, δηλαδή, να εκφράζει αυτό που θέλει, αυτό που πιστεύει. Που πιστεύει. Άρα είναι θέμα πίστης αυτό που κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είναι θέμα πίστης αυτό που κάνουμε και εμείς. Εννοείται, ακριβώς. Μπράβο. Ξέρεις, θέλω, γιατί πλέον είσαι μια φτασμένη επιστημονικά μουσικός, και θέλω τη γνώμη σου, μην το παρεξηγείς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν σε βλέπω σαν τραγουδίστρια μόνο. Εγώ σε βλέπω σαν ολοκληρωμένη επιστήμονα μουσικολόγο, θεατρολόγο και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν μπορεί να τα ξέρει ένας οποιοσδήποτε. Εντάξει, θα μου πεις, κάποιοι μπορεί να είναι αυτοδίδακτοι σε ένα όργανο και να τα καταφέρουν καλά. Ναι. Δεν επιτρέπεται όμως ότι ξέρουν το σύνολο της μουσικής παιδείας ή της θεατρικής παιδείας, όπως το ξέρεις εσύ. Ή τουλάχιστον εμείς έτσι πιστεύουμε, το ξέρεις. Κι εγώ έτσι πιστεύω. με τόσα πτυχία και με τόσες άριστες εξετάσεις που έχεις καταφέρει. Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί συνεχώς μαθαίνουμε και συνεχώς πρέπει να μελετάμε, να μην τα ξεχνάμε. Δεν είναι. Κι εγώ που δουλεύω, πάντα κάνω τις ασκήσεις μου, να ζεστάνομαι τις χορδές πριν βγούμε, γιατί μπορεί να γίνει ζημιά, αυτό, βέβαια, μπορεί να ξεχαστούμε. Να προσέχεις κιόλας και τα κρυώματα και τα τέτοια. Ακριβώς, να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ την υγεία σου. Ναι. Και εύχομαι να είσαι πάντα έτσι υγιής. Θέλω να μου πεις το εξής. Εσύ μετά από το X Factor, ναι, την επιτυχία που είχες, πραγματικά είχες επιτυχία και τις χειροκροτήσαμε εμείς όλοι, είχες και προτάσεις επαγγελματικές πλέον. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Για πες μας δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Να πω ότι... Ό,τι μπορείς να μας πεις. Εντάξει. Ναι, ναι. Μπορώ να πω ότι τώρα δουλεύω στο ΘΕΑ, στην Αθήνα, με τον Νίκο Οικονομόπουλο και με τον Κώστα Μαρτάκη και με την Πολίνα Χριστοδούλου, που ήμασταν μαζί στην ίδια ομάδα. Μη μου πεις. Το X-Factor, ναι. Φιλενάδες, κολλητές, δεν έχουμε. Βέβαια. Της έλεγα από το παιχνίδι, λέω, θα φύγουμε και θα δουλέψουμε μαζί, θα το βρεις. Και όμως έτυχε. Μπράβο, μπράβο. Επίσης δούλευα πέρυσι με τον... έχω δουλέψει στο Fever με τον Γονίδη και τον Μακρόπουλο. Α, ναι. Και επίσης έχω δουλέψει και ξανά στο ΘΕΑ με τον Οικονομόπουλο. Δηλαδή είσαι και στο λαϊκό. Και, και στο... Ναι. Γιατί όταν μου λες τώρα Γονίδη και τέτοια, οπωσδήποτε είναι, ναι, βαρίες φωνές. Είχαμε και το πρώτο πρόγραμμα. Α, ναι. Που ήταν το πιο μοντέρνο. Ναι. Το ελαφρό, ας το πούμε. Ναι. Το ελαφρότερο, ναι, μάλλον. Yeah.
Αρέσει που ακολουθείς αυτή την σταδιοδρομία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Δεν είναι λίγα αυτά. Είμαι πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω. Τυχαίρι. Σε έχουν, ας το πούμε, εκθιάσει, σε έχουν βραβεύσει ή σε έχουν ανεβάσει επειδή είσαι ένα χαμογελαστό άτομο. Το γέλιο σου σε έχει βοηθήσει καθόλου? Έτσι, από αυτά που μου λένε, ναι. Για αυτό ρωτάω. Νομίζω, όλο μου λένε, εσύ χαμογελάς, πάντα χαμογελάς. Ναι, ναι, ναι. Πίστευα ότι είμαι ένας θετικός άνθρωπος. Δεν κοιτάω πάντα... Τι ζώδιο είσαι? Ζυγός. Α, θα ζυγίζω κιόλας. Λέω, θα ζυγίζει, τι θα κάνω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κατάλαβα. Τα μετράμε όλα. Και παίρνουμε τα βήματά μας όπως πιστεύουμε. Μπράβο. Ο ζυγός βέβαια είναι... τα βάζει ένα στη ζυγαριά που λέμε και τα μετράει. Τι να κάνουμε, έτσι ωραία. Σκέφτομαι. Τώρα έχουμε και το καινούριο τραγούδι. Ναι, για πες με τίτλο, με τίτλο Παραδίνομαι. Το Παραδίνομαι, το έχουμε εδώ μπροστά. Είναι πολύ φρέσκο, καινούριο. Περιμένουμε και το βίντεο κλιπ. Ναι, τώρα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Μπράβο. Από αυτή τη εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Ωραία. Θα σας το έχουμε και αυτό. Θα μας το δώσεις, θα το προβάλλουμε. Όχι τίποτα άλλο και να λέμε, είναι δικιά μας. Θα πούμε ότι η μουσική είναι του Λεωνίδα Freak Child Χατζάρα, του Steve Lee και του